Λοιπόν, φιλαράκι, το βλέπεις το ψάρι πως είναι, ωραία. Το βλέπεις καλά-καλά. Δεν χρειάζεται χρόνους, δεν χρειάζεται να το πιάνεις, τρύπημα και τέτοια. Από την εμπειρία σου σιγά-σιγά καταλαβαίνεις πότε θέλει γύρισμα. Α, το γυρνάμε κιόλας. Ναι, αλλά πρόσεξε, το ψάρι δεν θέλει τόσο ψήσιμο όσο και το κρέας. Γιατί? Θέλει πιο λίγο. Είναι πιο ελαφρύ, είναι... Δεν θέλει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Έχει και λύπη και τέτοια, ε. Μπράβο, μπράβο. Αυτά ξέρεις τώρα, τι κάθομαι και σου λέω. Να σου πω, έχουμε άσχημα νέα. Για πες. Δεν θα έρθει κανείς στο... στην αυλία. Τι? Έστειλα μήνυμα, δεν απάντησε κανείς. Που δεν έχουν κάρτα. Όχι, ρε, με περιστέρια τα έστειλα. Με τους γλάρους, sorry. Τύπως πεθάνει γλάρι στη διαδρομή. Πώς δεν είχε νησί να κάτσουν, καπετάνιε. Μπράβο. Να ξεκουραστούν και πνιγήκανε. Ρε φίλε, εγώ έστειλα σε πάρα πολλούς. Μπορεί να πεθάνε όλα τα περιστέρια, ρε. Άρα, μάγκες, δεν γίνεται. Μόνο σε εσάς θα παίξω. Θα είστε τυχεροί. Τι θα κάνουμε, ρε. Μάγκες! Είστε τυχεροί. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Είμαστε μόνοι που θα έχουν πάρει φωτιά. Τι? Τι έχει γίνει? Τι έγινε? Λέω, θα είμαστε οι μόνοι που θα ακούσουμε. Οι μόνοι τυχεροί στον κόσμο που θα ακούσουμε εμένα να παίζω live. Θα παίξω πιάνο για πάρτι μας. Μόνο για εσάς. Δεν μου είχε απαντήσει κανείς. Εγώ ήρθα να μιλήσω για τις μέλισσες και μιλάμε για το πιάνο, ρε. Τι πάθανε οι μέλισσες πάλι? Όλοι μπελάς είναι αυτές. Δεν έχουν πάθει τίποτα. Αυτό που ήρθα να σας πω είναι ότι βγάζουν τώρα παραγωγή 3 η κάθε μία. Φίλε, γέννησα εκεί, το έκανα Αμαζόνιο και δουλεύουνε. Επιτέλους, μετά από 52 επεισόδια στο Raft, 60 από εκεί. Αλληλούια! Αλληλούια! Ένα well done, John, στα comment. Well done, John. Είχε, yeah, bro. Το είχαμε φτιάξει, αλλά αποφασίσαμε να το ξαναχαλάσουμε και να ξανακάνουμε πειράματα. Και θα τον ονομάσουμε Master... Όπα, ρε! Τι έγινε, ήρθε ο τσουκαλάς. Beekeeper of the decade, φίλε. Ο Master Beekeeper. Έτσι, μπράβο. Ο Master Beekeeper. Master Bee. Master Bee. Ναι! Master B. Master B. Hello. Master B. Και ο Master A ποιος είναι? Πήρε double E, όχι B. B, μέλισσα. Okay. Οπότε τι κάναμε, ρε καπετάνιο, τώρα φτιάξαμε ολόκληρο χώρο για πιάνο και δεν θα έρθει κανένα από τους μάλλους. VIP εισιτήρια τσαμπέ θα βγάλουμε. Έλα, ξεκόλλε, τέσσερις μας. Φίλε, είπα, θα είστε η μόνη τυχερή αναγκαστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο δεν μ' απάντησε. Πότε είναι η συναυλία? Όποτε θέλετε, κάθε μέρα κάνουμε. Κάθε μέρα, ό,τι θες. Δεν έχω θέμα. Όχι, ήταν μία και μοναδική. Λες. Έτσι, αλλά δεν το ευχαριστηθείτε τόσο. Ωραία, μάγες, στην πρώτη πανσέλινο από τώρα. Την πρώτη πανσέλινο. Πανσέλινο κάνει μια τόσο, ρε. Ωραία, έχεις χρόνο να κάνεις πρόβο. Εγώ ρε θέλω πρόβα, ρε. Το πιάνο θέλει πρόβα για να κάνεις. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, σε δύο βράδια έχει πανσέλινο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου. Ναι, γιατί έχεις περίοδο τότε. Κάτσε, πώς υπολογίζει. Δεν πάει έτσι. Περίμενε, θέλω να δω πώς υπολογίζει. Για πες μας. Λοιπόν, βλέπεις τους δύο γλάρους που πετάνε κυκλικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι ότι ολοκληρώνεται η πανσέλινος. Βλέπεις που κάνουν πλήρη κύκλο. Α, και επειδή είναι δύο, σημαίνει σε δύο μέρες, σωστά. Μωρή μετούρα. Αφού τα ξέρεις, ρε φιλαράκι, τα ξέρεις. Αν ας πούμε έκανε μισό, το κόβανε στη μέση. Θα ήταν η μη πανσέλινος. Κατάλαβα. Δεν το ξέρω ότι είσαι αστρολόγος. Όπω φίλε. Πάντα όλα είμαι. Έχω καεί λίγα εκεί τώρα. Η έκλειψη ηλίου, πότε, πώς θα βλέπουμε όταν έχει. Έκλειψη ηλίου. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μου έχει τύχει. Έχω πολλά χρόνια να το δω. Βασικά όσα χρόνια είμαι ζωντανό δεν έχω δει έκλειψη ηλίου. Όντως. Ναι. Αλλά πού ζεις? Εντάξει, ήταν παιδί του φεγγαριού τώρα, ρε φίλε. Τη νύχτα τη παιδί. Ναι, βγαίνει σαν τις βρικόλεξ, μόνο το βράδυ. Ήταν παρτέντερ και τέτοια, τα ξέρει τώρα. Πού να ξέρει τώρα. Του διαόλου. Ήταν σε κλαμπ, ήταν έτσι. Ήταν σε κλαμπ. Όπως είναι οι γάτες, έτσι. Έτσι έδινε πόνο, έδινε πόνο. Και τα μάτια, κοίτα σαν Pokémon είναι. Λοιπόν, μάγκε, θέλετε να πούμε λίγο ένα. Γεια χαρά σου, λέω και την άγγελη. Πάτε το ψήνω. Όχι, θα πω εγώ που το ψήνω. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά. Να πω και εγώ ένα. Γεια χαρά, μάγκες. Λάς, τίποτα. Πάρε, φίλε. Μάγκες, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Raft. Εδώ στο Game World. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Έτσι, μπράβο, το hype. Το hype είναι στα ύψη για άλλη μια φορά. Α, έτσι και έτσι, ρε φίλε. Έτσι και έτσι. Ο καπετάνιος δεν είναι καλά σήμερα. Ρε, σου είπα, μπορεί να πεθάνε οι γλάρες στη διαδρομή. Μην ξενερώνεις. Όλοι, ρε φίλε, είχα στείλει πάνω από 500. Εντάξει, ρε φίλε, έτυχε. Φάει τους είχες αφήσει. Τους γλάρους. Ναι. Ναι, αφού οι τύποι τρώνε τα πάντα εδώ μέσα. Ναι, σου πω, θα... Νερό. Λες να μην είναι εκπαιδευμένοι για να πάνε στα... Κάτσε, περίμενε. Ποιους γλάρους έπιασες? Ναι, ποιους γλάρους έπιασες? Με το γκρι λαιμό από κάτω ή τους άλλους? Αυτούς εδώ πάνω, πετάνε.
Αυτοί δεν κάνουν, αυτοί μόνο τα αστέρια λένε. Ρε καπετάνιο. Τι λες ρε φίλε που δεν κάνουν. Τι τόση ώρα τι σου λέω ρε. Προκλήσεις που έστειλες. Ρε καπετάνιο, αυτοί για σούπα δεν κάνουν βρε. Όχι κάνουνε, το έχω βάλει. Αυτή είναι μόνο για να παίρνεις εκδίκηση, ξέρω, του λες πήγαινε χθες αυτό είναι το αμάξι, τέτοια φάση. Αμά, έκλειψη λίου. Ένας γλάρος κατέβαινε φορτσάτος κάτω, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Επίδεση στις μέλισσες. Όχι ρε. Έχει μείνει ένας γλάρος, άρα αύριο θα είναι. Ναι, πέρασε σημερινή μέρα, ρε. Πέρασε ρε, καπετάνιο. Φανέρο, συνέχισε, αγόρι μου, συνέχισε. Μάγκε, σαν λέω, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Raft εδώ στο Game World. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε κάποια πλανάκια, έτσι, κάποια σχέδια για κάποιες μικροαλλαγές στο yacht. Φυσικά θα πρέπει να φτιάξουν τα δωμάτια τους ο Master Builder και ο καπετάνιος. Όχι εγώ, ρε. Τι, θα το αφήσει έτσι. Εμένα είναι πάνω. Αυτό θα το αφήσει έτσι. Γέφυρα. Ναι, δεν αυτό. Δεν σας έχω πει ότι αυτό θα το κάνετε ό,τι θέλετε. Αποθήκη θα κάνουμε πρώτα, ρε. Ναι, θα γίνει αποθήκη, εντάξει. Αλλά αυτό εδώ θα το φτιάξει, θα το αφήσουμε έτσι δηλαδή. Ναι, ό,τι θέλετε το κάνετε. Εγώ θα είμαι πάνω. Τέλεια, υπέροχο. Θα γίνει έτσι. Το game room του Phoenix. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα. Αφού εγώ έφτιαξα στο δικό μου το δωμάτιο, ρε. Έλα, έτσι καλά κοιμηθούμε! Όπα, είναι ώρα για ύπνο. Και θα φτιάξουμε και την αποθήκη, μάγκες. Πάμε για ύπνο τώρα. Λοιπόν, παικτούρες, να δείξουμε λίγο εδώ πέρα τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Για Ζόχαν, πάμε, ανάλαβε. Α. Ανάλαβε ή ανέλαβε. Ανάλαβε. Πάμε. Ναι, εγώ θα εξηγήσω. Λάβε, ανά. Ω, μάγκες, βλέπετε εδώ ότι σε μια γωνιά έχουμε πετάξει απλά όλα τα σεντούκια μας. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Προφανώς και ήταν προσωρινό. Τι ήταν αυτό. Γίτσις, παιδιά. Δεν πιστεύω να κόλλησες τίποτα. Άμα είναι πάνω από δύο είναι... Πέντε. Έψιλον. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτή εδώ η αποθήκη ήταν... Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Αστρολογίες έχετε πιάσει. Από και τα ζώδια μετά. Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Αποθήκη προσωρινή, λοιπόν, για να συγκεντρωθούμε κάποια στιγμή. Την είχαμε αφήσει έτσι όσο κάναμε τις μετακομίσεις πάνω της ανακοίνησης, οτιδήποτε. Άρα ήρθε η στιγμή Master Builder να φτιάξουμε αποθήκη. Να ξεδιπλέσει το ταλέντο σου. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο, σκέφτομαι να το κάνουμε εδώ τα δόντια, στο μπροστά σημείο. Μ' αρέσει και εμένα. Αλλά να το φτιάξουμε κάπως να χωρέσουμε πολλά σεντούκια, θα ήθελα. Έχουμε άδεια. Θα παίξουμε μπάλα με σεντούκια. Ή βιβλιοθήκες, ε. Τον βγάλε άγκυρες. Είναι... Να ανοίξουμε μηχανές. Ναι, πάμε να φύγουμε, να μαζέψουμε υλικά. Είχαμε πουθενά σπόρους για λουλούδια. Σπόρους για λουλούδια. Ναι, και μάγκες, πρέπει να κάνουμε και τις, τους φούρνους. Φούρνους να έχουμε βγάλει. Θα έρθουν κάτω οι φούρνοι, τι λέτε. Θα μπορούσαμε. Ένα-ένα, εντάξει, αποθήκη θα κάνουμε τώρα. Απλά να έχουμε ένα πλάνο. Νομίζω ότι οι φούρνοι θα ήταν καλύτερο εδώ κάτω. Να είναι κάτω, να είναι δίπλα σε σεντούκια και να τα μεταφέρουμε μπαμπά. Κατευθείαν, έχει δίκιο. Ναι. Κοίταξε, τα σεντούκια μπορούν να παίξουν εδώ πέρα μπαλίτσα στα δόντια. Και όπως έχουμε τώρα τα σεντούκια. Θα γίνουν οι φούρνοι. Θα γίνουν οι φούρνοι. Τι λέτε. Θα μπορούσε. Μπορεί να είναι και τσάμπα τράμπα, αλλά. Ξέρω εγώ. Έχουμε πολύ χώρο εδώ πέρα. Πώς σκέφτεσαι να το κάνουμε εδώ όμως, να το κάνουμε έτσι. Άρε φίλε, δεν ξέρω. Κοίταξε, στην ουσία τα δόντια πιο πολύ μας ενδιέφεραν να φαίνονται απ' έξω. Ναι. Οπότε μέσα μπορούμε να το κάνουμε. Κάνε ένα τοιχείο. Την τύχη, έτσι. Να κάνουμε γωνία, καταλαβες. Ναι. Να γίνει μια γωνία εκεί πέρα. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι. Έλα, σου έχει βάλει τα γυαλιά σήμερα ο Master Chef. Φίλε, ιδέες δίνω εγώ τώρα, δεν ξέρω τι θα. Ναι, ιδέες θα καταλήξει. Καλά, το πετάς λίγο. Δηλαδή να γίνει κάπως έτσι, ας πούμε. Ναι, ίσως κάπως έτσι. Έτσι ώστε να μπορούμε να βάζουμε τα σεντούκια δίπλα-δίπλα. Βολεύει, έτσι τι λες. Δεν ξέρω, αυτό προσπαθώ να. Πρέπει να γίνει πλάνο πριν ξεκινήσουμε να σπάμε. Ναι, εμείς πάτε τώρα και μετά έχουμε. Ξύλα θέλω. Έχουμε. Αλήθεια, δύσκολο. Ξύλα. Δεν έχουμε ξύλα. Όχι. Καλά, καλά, περιμένετε λίγο, ρε boys. Έχουμε pay, έχουμε building. Κάτσε ρε, προηγουμένως δεν σου έδωσα... Τι μου έδωσε, 30 ξύλα. 3.000 σου έδωσε. Μας τρελάνεις. 48 ξύλα σου έδωσα. Α, οκ, 48, okay, 48 ξύλα, συγγνώμη. Έχασα 18 ξύλα. Που κάνω αν δύο είχαμε, τείχους. Αν είχαμε 48 σανίδες θα ήμασταν ευτυχισμένοι τώρα. Όχι, όχι, δεν θα ήμασταν. Εμείς έχουμε μόνο έναν. Ναι, αλλά είναι και καλός έτσι ο σανίδας. Τα φυλάκια μας, σανίδα. Σανίδα.
Μάγκες, δυστυχώς από σανίδες έχουμε πρόβλημα τώρα, οπότε πρέπει να πηγαίνουμε... Οπότε, ναι, πηγαίνοντας και κάνοντας. Ρε φίλε, γι' αυτό κινούμαστε. Να, πάρε το άλλο 25. Έλα εδώ, ρε, τα αγαρέισον. Πού είσαι. Πίσω σου, έλα, έλα, ίσιοσε. Πού είσαι, ρε. Ρίξε άγκυρα και γύρνα. Έλα, εντάξει. Σοβαρά τώρα. Είναι μεγάλο Pokémon αυτός. Έχουμε ένα νησάκι αριστερά, μπορούμε να πάμε να σπάσουμε κανένα δέντρο, αν θέλετε. Τι λέτε. Να τα σπάσουμε όλα, ρε, Ζόχαν. Να πάρουμε και καρπούς. Έχουμε δουλίτσες, πάμε. Δεν είναι και πολλά, αλλά από το τίποτα. Μάγκες, έφυγα. Πού πας. Πας να μαζέψεις ξυλά. Yeah, bro. Μπράβο. Κραπ και τέτοια χρειαζόμαστε. Άγκυρα, boys. Και θέλουμε... Μπορούμε να μαζέψουμε, ναι, μπορούμε. Του έχει κολλήσει. Το boys. Όχι, ήθελα να πω μπορούμε και μετά είπα boys. Α, νόμιζα ήθελα να πεις bros και boys. Το είπε και ο Τζόνεκ, το είπα bros, καταλαβες. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι καλό. Bros και boys, ρε. Πάει. Ναι, και το πω... Πώς είναι το μπρο, ναι, ρε φίλε. Αλλά θα να πω μπορούμε, μπορούμε. Αλήθεια σου λέω τώρα. Για πες, τι μπορούμε να κάνουμε. Εκτιμάμε τώρα. Έλατε. Δεν πιστεύω να μου πειράζει τα μπουκάλια. Όχι, σου φορά κι άλλο. Ωραίος. Αλαιωμένο έτσι, όχι γιατί και ότι. Είτε ρε. Αλαιωμένο ούζο, έχεις ξαναπιεί. Όχι. Άλλια, μην πιείς. Μόνο για διακόσμηση κάνει. Ναι. Ναι. Να σε πάει αίμα δύο μέρες, να ξέρεις. Και το πουλάνε αυτό. Όχι, όχι. Το βρίσκουμε τώρα εμείς που είμαστε. Στην ουσία είμαστε σαν πειρατές, μάγκες, το έχετε καταλάβει. Ισχύει. Οι πειρατές των 7 θαλασσών. Α, βρακοσυλλέκτες είμαστε. Ναι, αλλά πειρατές ακούγεται πιο fancy, ξέρεις. The Pirates of the Caribbean. Πάρε εδώ πέρα πίσω, ρε. Caribbean. Καταλαβες. Εσύ, Johnny Depp των φτωχών. Ο Johnny Depp, ρε. Ρε το τσονάκι, ρε. Τρίβω αριστερά. Κάνω τύπος, και ρίχνει κάποιος άγκυρα. Ρίχνεις αριστερά, ρίχνω άγκυρα τώρα. Όχι, σε λιγάκι. Όταν είναι έτοιμος, πες μου. Όταν είναι έτοιμος, ποιος. Αυτός, 1-0. Τι λέει, ρε, και έχουμε και μικρά παιδιά. Και αύριο Τσόνις πάει 6 χρονών. Είπα. Ναι. Είπα. Πρώτη μέρα στο δημοτικό. Τώρα, άγκυρα. Είπα, ρε, αυτός είπα. 1-0, ναι, το έχω παίξει over. Θα δούμε. Γυρίσει. Δεν θα το γυρίσει. Ρε Master Builder, τι βελάκια είναι και αυτά εδώ πέρα. Δεν νομίζω να χρειαστούμε τίποτα χάρτες για να βρίσκουμε προμήθειες. Όχι, ρε. Γιατί βλέπω ότι βάζεις εδώ πέρα, βγάζεις, σπάς, ξανασπάς. Αυτό το έχω. Το συνηθίζω. Ναι, ρε. Και εμείς έχουμε συνηθίσει, βασικά. Ω, ένα γλάρο. Ναι. Έρχεται και μου τρώει ο γλάρος τα τέτοια μου τα λουλούδια μέσα από τις μέλισσες, μάγκες. Παίζει μπάλα ο γλάρος. Το παίζει μπάλα, φίλε. Εγώ θα ντρεπόμουν να το πω. Τι είναι η μπάλα. Είναι σαν να είναι πιο φάντασμα στη φασμοφόβια, περνάει μέσα τους τοίχους. Εδώ ρε, τα γλώσσα σου έχω πετάξει ξύλα. Αυτό είναι. Παίρνεις. Ωραία, να σου πάρουμε ένα σταυρό, να του πετάσουμε το κατεβαίνει. Δεν την κάνει τίποτα σταυρός, μπρο. Ρε τα γάρι, πάρ' τα ξύλα από πίσω, ρε. Oh. Παίρνουμε ξύλα, ρε. Πάρ' τα. Okay, ευχαριστώ. Δεν αναζητήσεις μετά, δεν σου ξαναφέρω τίποτα. Γιατί? Έτσι, γιατί σε κολόπεδο. Μα πώς, αφού δουλεύουμε ομάδα, σαν ομάδα. Ή δουλεύεις σαν ομάδα, Βερταγάρη. Όχι. Σοβαρά μιλάς τώρα. Πάω στο νησί να σπάσω. Hey. Να φύγουμε. Όχι. Α. Πάω να φέρω καμιά κοσταριά ξύλο. Πώς κάνει τίποτα. Γιατί άκουσα να σπάσω και λέω... Όχι, μη σπάς εσύ, μη σπάς. Α, οκ. Μη σπάς, μη σπάς. Όπω, τίγουρα. Μη του πεις για σπάς, όχι, μη σπάς, μη σπάς. Και κόλλα τώρα. Κύριε, κάνει και τριγωνικά, ρε. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Να σου φτιάξω εγώ, τι θες να σου φτιάξω, να δοκιμάσεις. Ω φίλε, τώρα που είναι τριγωνικά αυτά, μου λείπουν οι τυρόπιτες, ε. Θυμάσαι. Yes, οι τριγωνικές. Ναι. Καλές. Καλές, καλές. Ού, να ήταν κι άλλες. Να ήταν κι άλλες, ισχύει. Τώρα ψάρι και μια σούπα που κάνει εκεί πέρα ο σεφ, δεν ξέρω τι βάζει μέσα. Ό,τι έχει και παράπονο το σεφ τώρα. Ό,τι έχει το ψυγείο, φίλε. Αλλά πού είναι αυτοί και ακούνε, ρε. Να μας τρελάνουν, ρε. Έλατε. Σε σένα δεν τα λέω. Έχει ξεχάσει τον ασύρματο ανοιχτό, μπρο. Δεν έχουμε ασύρματο σε αυτό. Έχουμε κινητό τηλέφωνο εδώ, κοριό μα. Έχουν βάλει. Έχει γίνει. Ένα-δύο. Και αυτό να πάω για ύπνο. Πήγαινε, καπετάνιε. Εγώ θα τελειώσω εδώ πέρα σε τρει ώρε θα έρθω. Δουλευθερά, ρε φιλά, πίστευτο. Κι όμω έχει πανσέλινο, μάγκε. Όντω. Το πα. Κι όμω. Το Master B το βρήκε. Το πα. Το είπε, ρε φιλέ. Έτσι, μπράβο. Είναι και γραμμένο στην κάμερα. Οπότε, μάγκες, αν βγάζετε τα κοριτσάκια σας καμιά βόλτα έξω,
Να κοιτάτε τους γλάρους. Παίξτε το λίγο, μάγκες. Σε φάση, πουλήστε το λίγο. Τώρα, άμα δεν βρείτε γλάρους, την πατήσετε. Δεν έχουμε άλλο κόλπο. Ε, σίγουρα θα βρουν γήπες έξω, οπότε. Ω, αυτό σίγουρα. Ου, εκεί να προσέχετε, βασικά. Αν δείτε γήπες, φύγετε. Μέρες που επιβιώσαμε, 314. Ωραία. Έτσι λέει το... Μόνο λέει ο άλλος. Το calendar, the... Ένα χρόνο, φίλε. Πάμε για ύπνο. 300, πώς είπες. 314. 13, φίλε, έβαλες μια μέρα παραπάνω. Όχι, ρε, να, εγώ, εμένα λέει 314. Έβαλε την αυριανή που, εντάξει, θα ξημερώσει. Φιλαράκι, θα σου πω εγώ τι έχει γίνει. Εγώ έχω έρθει πριν από όλους σας. Για έλατε όλοι από εδώ. Ελάτε εδώ, να δούμε πόσες μέρες επιβίωσης έχει το καθένα σας. Τώρα προσπαθεί να μας παίξει μάγκες, δεν τώρα τι προσπαθεί να κάνει, δεν κατάλαβα. Να μας για μειώσει. Ελάτε, για ελάτε λίγο. Να μας μειώσει, θέλει. Όμαστε, φίλε. Αυτό ήθελε να πει τώρα, όντως. Ο Μπετάνια, θα μας το παίξει πιο παλιός, δεν έχω καταλάβει. 315 ακόμη. Λέει εμένα. Για, έλα εδώ. Από δουλειά έφυγα. Είσαι βάλει και τραπεζάκια. Κάτσε, στο ίδιο ημερολόγιο λέει άλλα στον καθένα, ναι. Ναι ρε, αφού σου λέω εγώ έχω έρθει πιο πρώτος από εσάς. 315. Ψέμα. Τι ψέμα, ρε. Έλα εδώ να το δω. Τι ψέμα. Είναι ώρα για ύπνο, τώρα μην πας. Είναι ώρα για ύπνο. Ο Καρμίδης, μωρέ, έχει ανοίξει το σερβερ και του έχει πάρει μια μέρα παραπάνω. Ναι, μωρέ. Παίζει είναι παλαιόρας, ναι ή όχι. Έτσι, μπράβο. Μα τρελάνεις. Είναι ναι, παλαιόρος στα χαρτιά. Όχι. Στα χαρτιά. Το λελέμετρο τι λέει. Τελείωσε. Master B, που είσαι. Master B είναι στις μέλισσες, μαζεύει τα μέλια. Ωραία, έχω παράκληση. Τι. Όταν μπορέσει να μου φέρει μια κεφαλή puffer fish. Μια κεφαλή. Βασικά ένα puffer fish. Ένα puffer fish. Okay. Θα το κάνω εγώ μερίδες. Θα αξίζει. Το ετοιμαστώ τώρα αμέσως. Έρχομαι. Όποτε μπορέσει, μην πάθεις και τίποτα. Τώρα. Εγώ δεν περιμένω. Πού θα το βρεις τώρα. Μια κεφαλή puffer fish. Ναι. Ένα puffer fish ολόκληρο. Δεν ξέρω τώρα. Λέει, κεφάλι, ρε, δεν ξέρω τι. Θα δούμε. Τώρα περίμενε. Έχει τύπος, ρε. Τώρα στον κυνηγό, τώρα λες εσύ πού θα βρεις puffer fish. Δηλαδή είναι σαν να μου λες τι κάνεις εσύ εδώ μέσα. Καλά. Έλα, Τζέ, έχω 21 ξύλα. Θα βάλω εδώ μέσα. Πού. Δεν το βρε, Καρμίρι, εδώ. Όχι, όχι. Όχι! Πάλι πήρα τώρα. Εγώ πάνω, ρε. Του πετάξει κάτι πάνω στο κεφάλι του. Ακόμα πειραματίζομαι, καπετάνιε. Εγώ πειραματίζομαι. Δεν έχω κατασταλάξει. Περίμενε να περάσει. Design. Ναι. Εντάξει. Εγώ πειραματίζομαι. Εσύ τι πειραματίζεσαι. Την κουζίνα. Αυτό κακό. Μου έχει σπάσει τη μύτη, ε. Κάτι ετοιμάζεται, A few inches later. Τερμπή, πού είσαι. Έλα. Πού είσαι. Πού είσαι εσύ. Α, εδώ είσαι. Είμαι στη μηχανή μου. Δώσε σε μένα. Το βλέπεις. Να με. Χάλια, χάλια, πολύ χάλια αυτό. Θυμάσαι την κεφάλι που μου έδωσε. Αυτό μου το ζήτησε. Κακαβιά με puffer fish. Τι λε. Για φέρε να δοκιμάσω. Τίμπα. Ω, καπετάνιο νησί, αριστερά μα. Ποιο νησί τώρα, φάει την κακαβιά να σου πει το κλαπέτο. Ωραία, για να το δοκιμάσει. Πού είσαι. Να καρδαμώσει. Εδώ που ήμουν. Καλό. Φιλαράκι. Τα μάτια δεν τα χωνεύει το στομάχι. Οπότε θα τα βγάλει ολόκληρα. Μην αγχωθεί, είναι φυσιολογικό. Εντάξει, έχω συνηθίσει. Βγάζω τώρα τελευταία κάτι μωρά. Δεν ξέρω τι τρως, αλλά δεν είναι από μένα αυτά μάλλον. Αυτά που μαγειρεύει. Α, ναι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, εγώ δεν τρώω από αυτά. Α. Κάνα ψαράκι ψήνω. Παραγγέλνει. Ποιο πετάει πέτρες, ρε. Η Κλάρη. Wow! Είναι η η δεύτερη τη κίνηση. Μη του πετάει πέτρες στο κεφάλι και σπάνει πέτρες. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Ότι έχω πολύ μυαλό. Τε χυλίζει, ε. Ναι, ναι. Κανείς, ρε. Όλοι... Φινίξ. Έλα. Οι μηχανές μας πάνε. Οι μηχανές έχουν βγάλει δουλίτσα, φίλε. Έχουν πάρει φωτιά. Ναι. Και όλη την ώρα παραγωγή. Αυτό θέλω, ρε, φίλε. Επιτέλους, δηλαδή οι μέλισσες δουλέψανε. Επιτέλους οι μέλισσες δουλέψανε, αξιωθήκανε. Θα δουλέψουν για πολύ ακόμα ή θα έχουν πρόβλημα. Καλά, θα πάρουν σύνταξη κάποια στιγμή. Το παρόν δουλεύουν μια χαρά, απλά με ενοχλούν πάρα πολύ οι γλάροι. 40 ώρες την εβδομάδα. Να τους σκοτώσουμε, ρε. Θα μπορούσαμε, αλλά πώς. Κοίτα, έχουμε συνταγούλα τώρα με μέλισσες. Άμα θέλετε, άμα σας ενδιαφέρει, έτσι. Λέω εγώ τώρα, ιδέες δίνω. Όπα, κάτσε, θα πριστεί η γλώσσα. Μαγκές. Βγάζω το δηλητήριο, μην αγχώνεστε για τίποτα. Το βγάζω και το βάζω σαλατούλα δίπλα. Το κάνω μια βινεγκρέ. Τούμπανο. Ναι, φάτο εσύ. Ξέρω τώρα. Άμα θέλει να δοκιμάσετε. Όχι. Το κατάλαβα. Άλλη φορά.
Θέλω να έρθει κάποιος να μου πει τη γνώμη του. Αλλιά είναι. Εκτός από τον καπετάνιο. Για να έρθω. Καπετάνιος την είπε τη γνώμη του κατευθείαν. Δεν θέλουμε τη γνώμη του καπετάνιου. Ο καπετάνιος είναι... μονοφαγάς. Ωραία, τι θες να δω. Ω. Μια χαρά είναι. Οι ταμπέλες που είναι. Τι παραγγείλει. Ο τσάμ ταμπέλα, δεν τη βλέπεις. Από πίσω, δεν έχει γράψει απλά. Έχει γράψει. Ωστός. Καλή φάση. Φίλε, μπορώ να πω ότι έχει κάνει καλή εξοικονόμηση χώρου. Καλή φάση. Θα μιλάμε τώρα για Λούτρου με 600 ώρες Rust Builder, έτσι. Έχουμε τα Ιτάνιουμ να βάλουμε να φτιάξουμε τις άλλες. Και καπετάνιε. Αφεντικό καλά το λες, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο που έχω κάνει. Για ρίξ' το. Κάνει combed. Θέλει τουλάχιστον 12 σιφόρ για να μπουν εδώ μέσα. Εντάξει, αυτό τώρα νομίζω ότι... Ποιος έρθει εδώ με σιφόρ και να κλέψει τι, ξύλα. Έλατε. Τι λες, ρε. Προκρογιότ. Ναι, ολόκρογιότ. Master Builder. Ναι. Έλα. Τι. Πού είσαι. Τι. Γυρνά. Τι έχω φάει. Μεταξύ μας. Ωωωω. Για μένα. Μόνο για σένα, ε. Και για μένα, φυσικά. Κλαπ. Κάτι μύρισα. Τι μύρισες. Εγώ τι λαγωνικό που είμαι, μυρίζω τα πάντα. Και να μόλισε ο Master Builder. Όχι, όχι, δεν ήταν τέτοιο. Ναι. Φαγητό ήταν. Κάτι έλα, μύρισα. Πάρε. Όχι ρε, δεν είναι αυτό το ψάρι. Τι ήτανε. Φαγητό κάτι άλλο μου μύρισε, φιλαράκι. Κάτι άλλο σου μύρισε. Ναι, αυτό καταρχήν είναι ομό. Σούσι είναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το είναι. Δικό σου θέμα αυτό. Φιλαράκι, τι εγώ να σου κάνουμε. Τι, να κάνω να σου αρέσει. Σούσι. Τι είναι αυτό. Κάποιος βαριόταν να φτιάξει φαγητό και το τρώγαν ομό. Έλα μαγείρεψα, ε. Έλα λέει έτοιμο. Έβαλε ένα φύκι, το τύλιξε. Boys, καλό ήταν. Τέλος. Ποιος θα έρθει να βοηθήσει. Ζόχαν, βάψε λίγο ρε μπρο. Τι θες, loser, πες μου. Βάψε λίγο να το μορφύνουμε. Φίλε, για να βάψω, πρέπει να τελειώσεις. Δεν μπορώ να βάψω αλλιώς. Τι εννοείς. Αυτό που είπα, ότι για να βάψω πρέπει να τελειώσεις. Δεν μπορώ να βάψω αλλιώς. Όχι, έχει δίκιο. Έχεις δει το Μπογιατζή να έρθει πριν τελειώσει ο άλλος στο σπίτι, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, φίλε. Τελευταίο. Συνέλθε λίγο. Last one. Πώς το πες. Last one. Από τον τύπο, ξέρει ξένες γλώσσες. Ναι. Ξέρει και γαλλικά. Έλα εδώ, καπετάνιο, επειδή σε πάω. Με έφτιαξες τώρα, ρε. Με έφτιαξες. Ελαφρύ, έτσι. Ας το κάτω, ρε. Θελείς. Είναι δικό μου, είναι. Άντε, πάρτε. Τελείωσα. Τελείωσα, έρχομαι να βάψω. Το πήρες ή το πήρε το κύμα. Δεν πήρα τίποτα εγώ. Το άφησα. Το πήρε το κύμα. Όχι, ρε, καπετάνιο. Άφησε κανένα μήτρο, ρε. Πώς θα πετάς έτσι. Έλα εδώ, καπετάνιο, γιατί είναι χαζούλης. Πάει πίσω να είπαμε, το πάρει. Έτσι πετά μόνο τις βλακίες. Πήγε να το πιάσει και τίγρε πιαστεί στα δίχτυα. Όχι. Πάλι καλά που έχουμε αυτά τα δίχτυα. Είναι η πρώτη φορά που κάνανε κάτι. Τι λέει. Όχι, ρε, όχι, ρε, ψέμα. Σβήστε αυτό από το edit. Τι λέει, να τα βγάλω, να τα ξυλώσω, να δεις τι δουλειά κάνει. Σβήστε από το edit. Τώρα φτάνει, τρία να ρίξω, άκυρα. Ανέβηκα. Ωραίος. Έκανες outrun the yacht. Αφού δεν πάει βήμα το εργαλείο, ρε. Το έχουμε εδώ για να το βλέπουμε. Ρε φιλαράκι, πολύ γκρίνια σήμερα, τι γίνεται. Και το γιότερο, παιδί μου, κάνεις φιγούρα, δεν χρειάζεται να είναι γρήγορο. Κάνε γρήγορο, ε. Πολύ μύρλα, ε. Τι κάνει. Είδες τώρα. Έβαψε αυτό που δεν ήθελε να βάψεις. Έλα, ορίστε. Και σου τη λέει είδες, τώρα. Είδες, είπες ότι τελείωσες, έτσι δεν είπες. Πήγε σε αποθήκη. Είπες ότι τελείωσες. Πήγε σε αποθήκη να βάλει γαλάζιο χρώμα, τύπο. Φίλε, με γκρι, δεν ξέρω εγώ τι. Ο τύπος, αφού έχει μεγαλώσει στο Παρίσι. Ο τύπος μου είχε κάνει κάτω στο υπόγειο αποθήκη και θέλει dark χρώματα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ρε φίλε, άρα και δεν βλέπεις πυρσούς εδώ πέρα που έχω βάλει. Θα το γεμίσω. Ποιους πυρσούς, βρε κακομίρι. Θα το γεμίσω, θα πάρει φωτιά. Είμαστε εδώ σε medieval εποχή. Θα πάρει φωτιά και μετά δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε εμείς μέσα στο πλοίο. Πάρ' το όλα γκρι τότε. Ωραίος, πάρ' το. Μονότενε τύπε. Μαύρο! Μαύρο. Τι μαύρο, ρε, δεν έχουμε μαύρο. Μαύρο, καταθλιπτικό! Γιατί, ρε. Μαύρο, δεν έχουμε πολύ, να ξέρεις, σπαταλάω, ε. Άκου να δεις, περίμενε. Στο, όχι, μαύρο, ρε. Ξέβαψε το μία. Τώρα το άψε, πάει. Θέλω τον πίσω τοίχο. Βάλε τα πλαγιανά μαύρα και να μείνει ο πίσω τοίχος ξύλο για να κάνει αντίθεση. Ή το αντίθετο. Βάλε τον τοίχο τον πίσω μαύρο και να μείνουν τα πλάγια ξύλινο. Να δούμε λίγο πώς φαίνεται. Το χεις.
Εδώ στα κουτιά θέλω. Πήγαινε σε ένα που έχει κουτί να δούμε πώς φαίνεται τα κουτιά, γιατί εκεί είναι άδεια. Τώρα, αν το έχεις να βάλουμε υπότιτλους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το βάψεις κίτρινο τον πίσω. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό έτσι. Οπότε ξέβαψε το και βάλει το μαύρο πίσω. Άμα βάλεις κίτρινο πίσω. Κίτρινο. Ε. Τι μας αρέξεις, το μαύρο τελειώνει, να ξέρεις. Μόνο για την Nike. Ου! Αν είδα, πες του κάτι. Ωραία. Βάλε και το πίλαρ. Το πίλαρ. Μαύρο. Ή ας το... Όχι, ωραίο είναι μαύρο. Ωραίο είναι μαύρο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Άρα καταλήξαμε στο μαύρο. Ναι, να βάλω και εδώ ένα πίλαρ, περίμενε. Τακ. Βάλε και αυτό το πίλαρ εδώ. Τον ήρυξε άγκυρα. Γωνιά. Έγινε καπετάνιο. Τα πίσω πρώτα για να μην ξεμείνω. Νομίζω ότι I like the room. You like the room. I like the room. Βέβαια, πρέπει να μου πείτε κι εσείς. Εντάξει, το βασικό είναι να είναι χρηστικό, να μας βολεύει και μετά πάει και εμφάνιση. Πρώτα εμφάνιση. Πρώτα εμφάνιση. Άμα πας έτσι, καληνύχτα ρε. Τι εννοείς. Άμα πας να μην είναι πρακτικό και να πας για την εμφάνιση... Η εμφάνιση είναι τα πάνω απ' όλα. Γιατί? Γιατί πρέπει πρώτα να αρέσει το μάντ, κατάλαβες, και μετά να το πλησιάσεις. Άμα δεν σ' αρέσει... Τι είναι, γκόμενα. Φίλε, δεν ξέρω καθένας τώρα πώς τη βλέπει εδώ πέρα. Άμα δεν σε εμπνέει, δηλαδή τώρα σου λέω εγώ πήγαινε στην αποθήκη να πάρεις αυτό και εσένα δεν σε εμπνέει η αποθήκη γιατί είναι χάλι μαύρο. Ασχέτως που την έχουμε βάψει μαύρη. Πάω γιατί πρέπει να πάω. Δεν χρειάζεται να με εμπνέει για να πάω. Ναι, αλλά θα πας πολύ πιο εύκολα αν σε εμπνέει. Όχι, αν βαριέμαι δεν θα πάω. Άμα δεν βαριέμαι θα πάω. Δεν είναι το θέμα έμπνευσης. Έχουμε τελείως διαφορετικό thinking. Καταλαβες. Ο καθένας έχει άλλο τρόπο σκέψης. Ξέρεις γιατί, καπετάνιε. Γιατί απλά εσύ μας χώνεις και εμείς πάμε. Οπότε δεν έχεις νιώσει το αντίθετο. Α, εγώ δεν έχωσα τίποτα. Τι δεν έχωσες. Εσύ δεν θυμάσαι τώρα, ε. Εσύ λες την τελευταία λέξη εδώ πέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Κάνε δύο. Θέλεις να βγάλεις την ταμπέλα από κάτω γιατί ούτως ή άλλως δεν θα φαίνεται όταν έρχεσαι εδώ για να βλέπει τη γράφη. Και να γράψουμε στο πάνω και για τα δύο κουτιά πάνω και για τα δύο κουτιά. Λαράκι, ταμπέλα και είναι εφεδρικιά. Άμα χρειαστεί, γράφεται. Αλλιώς, αν δεν τη χρειαστεί, δεν γράφει καν και γράφει την πάνω, εντάξει. Γιατί να τη βγάλω. Γιατί μετά, άμα για να την ξαναβάλω, θα πρέπει να βγάλω τα κουτιά και να την ξαναβάλω. Για τα κουτιά μέσα θα έχουν άλλα πράγματα που πρέπει να βγάλω τα πράγματα από τα κουτιά. Δεν γίνεται αυτό που λες, δεν είναι flexible. Τον έχεις δει στη γωνία τώρα. Τι να πει, δεν μπορεί να πει κάτι, ρε. Σε ενόχλησε η ταμπέλα σε κάτι, ας πούμε. Όχι για ύπνο, boys. Αμέσως από την πεις. Δικαστήριο, ε. Κανονικό. Και το σφυράκι ο τύπος, έτσι. Ναι, 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 το σφυράκι, αλλά σε αυτήν την περίπτωση έχει το πιο μικρό, ξέρεις, για να μην σπάσω το γραφείο. Ύπνο. Τι έγινε, τελειώσαμε. Φεύγουμε. Καπετάνιε. Άντε, έχουμε και δουλειές. Το Phoenix περιμένουμε εδώ να τακτοποιήσει. Και να βγάλουμε και τα υπόλοιπα κουτιά που αδειάζει. Εδώ πέρα, ας πούμε, όπως αυτό. Δεν τον έβλεπα όμως ομιλητικό, γιατί τον έχει συγκεντρώνουμε νερό. Συγκεντρώνουμε γιατί τώρα... Κανείς δεν είναι ομιλητικός, καπετάνιε, όταν τον εχώνεις. Έτσι. Συγκεντρώνομαι να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Γι' αυτό εγώ μιλώ όλη την ώρα, επειδή δεν κάνω τίποτα. Ναι, ακριβώς. Βρεις κάτι. Όχι, ρε. Νόμιζα. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έχουμε στο χώρο που έχουμε πιάσει πολύ περισσότερο χώρο αποθήκευσης, νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι. Ναι, μαζί σου. Δεν δε συμφωνείς, καπετάνιε. Ναι, ναι, ρε, αυτό είπα. Δεν μ' άκουσες. Έχεις κάνει καλό management. Η αλήθεια είναι αυτή. Βολεύει έτσι. Καλή δουλειά, ρε φίλε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είμαι κανένας τυχαίος. Μπορώ να πω. Αυτό. Όχι, ρε. Αυτό το έχουμε. Το υπερηφανευόμαστε. Αυτό πουλάμε κιόλας. Αυτό πουλάμε προς τα έξω. Ισχύει. Πας καλά. Μακάρι να είχαμε δυο σαν και σένα. Δηλαδή, εγώ σε βλέπω και ντρέπομαι. Όχι, με την καλή έννοια το λέω. Ετρέπομαι που σε κοιτάω. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, κοροϊδεύεις. Όχι, όχι. Πολλές φορές γυρνάμε και από την άλλη όμως. Να σου πω, φαγητό έχεις φτιάξει. Ναι. Γιατί κοντεύω να πεθάνω. Ναι, άντρα, παντόφλες. Ναι. Λίγο. Πριν δεν σου. Έλα, πάρε, ρε. Έλα, καπιτάνια, έχεις εσύ. Μωρή παιχτούρα. Εδώ στα μπαγιάτικα, αλλά καπιτάνια πάνω από τα φρέσκα. Οπότε ξεκινάω καινούριο project. Ναι. Θα κάνω μια σωλήνα από την κουζίνα μέχρι το project. Θα μου πετάς φαγητό. Ναι, σου βάλω νερό. Ωραίο, εντάξει. Θα το σκουπιδοφάγω θα είσαι. Τώρα εντάξει ρε. Ναι. Οι Αμερικάνοι. Εδώ περίμενε τώρα γιατί τώρα κάνω δουλίτσα εγώ έτσι γράφω.
Γράφεις, να γράψω εγώ. Όχι, να μην γράψεις εσύ. Μην γράφει τίποτα, ρε. Ξέρω, γράφει, μην γράψεις περίληψη. Τι... Ένα χαρτάκι έγραψα. Ένα χαρτάκι. Τίτλους θέλει. Tools μόνο. Όχι ρε, μπρο. Tools. Όχι ρε, μπρο. Tools πλην. Δηλαδή είχαμε λίγο. Tools και τώρα δεν έχουμε καν. Λείπουν τα tools, αυτό μας λες. Από το σπάσιτς. Δούλεψε και είναι πάνω από το κεφάλι του, ρε. Σε οργανώνει, ρε. Ναι, σε οργανώνω, ρε. Μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος. Πάμε, ρε Ζόγαν. Μάζεψε και εσύ, ρε φιλαράκι. Τι νομίζεις. Τα κουτιά κοιτάω. Άμα τα κοιτάς, δεν θα φύγουνε. Έτσι νομίζεις. Κοίτα πώς έχουν φύγει μέχρι στιγμής. Πάμε λίγο. Ωπα, μουσικούλα, άκουσα. Τι είναι, μεσημεριανό. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Επιτέλους, λίγη μουσική. Ω, το αγαπημένο μου. Θα χαλάσει εδώ πέρα. Πάμε λίγο. Α, επειδή είναι αποθηκούλα, βάλει ένα ραφάκι και το βάλουμε εδώ πάνω. Ωραία. Ω, άλλαξε. Τα ξέρεις αυτά, Ζωχάν. Θα είναι παραδοσιακά ρώσικα, να ξέρεις. Όντως. Θα φτιάξεις τώρα εδώ πέρα ξύλο να το βάλουμε, ραφάκι. Ναι, ψάχνω να δω που έχουν μπει τα ραφάκια. Το είχα να το βγάζω, φίλε. Τα ραφάκια αλλά... πρέπει να είναι εδώ. Οκ. Okay. Έλα, εδώ είναι. Εδώ, εδώ. Εδώ, στο ακενό. Α, θα το έχω πάνω μου εγώ. Μέρι, καπετάνιο. Έλα, καπετάνιο, βάλ το. Έχεις δει ποτέ οικοδομή χωρίς ράδιο, δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Περί, μην το βάλεις. Βάλ το, μην το βάλεις. Έχασε τώρα ένα... βάλ το. Α. Κάτσε γιατί δεν πιάνει σήμα καλό. Βάλ το. Έγινε... Βάλ το. Μισό, μισό, ρε, δεν πιάνει. Περίμενε. Έλα. Πιάσε. Δεν είναι καλό σήμα, boys. Το παρά μιλάς τώρα. Να το κάτι έπιασε. Ω, είναι πιο αργό τώρα, κοίτα. Τζοχάν. Πολύ ρομάτζο, ε. Πού πας. Εδώ στο χρωματοπωλείο. Είναι ανοιχτά τέτοια ώρα. Αμέ. Storage. Εντάξει, τώρα έχουμε παίξει μπαλίτσα, ρε φίλε. Μπαίνεις μέσα. Ο αποθηκάριος ποιος θα είναι, να έχει το νου του. Ποιος είναι αποθηκάριος. Ποιος έχει λίγο καθήκοντα, ο Τσόνι. Τσόνι είσαι αποθηκάριος. Αποθηκάριος γιατί. Κάνε να περάσεις. Δηλαδή να τσεκάρουν όλα στις θέσεις τους. Αν έχουμε λήψεις θα φταίσεις εσύ αυτό. Ναι. Όχι. Πρέπει να έχουμε κάποιο να κατηγορούμε. Δεν θα θυμάμαι τα πάντα, αλλά μπορώ να τσεκάρω αν είναι όλα στις θέσεις τους γιατί θα τα συνεχίσω να τα φτιάχνω εγώ παρόλα αυτά. Όχι, έτσι είναι ο αποθηκάριος. Είναι αυτός το ξέρω ότι είναι έτσι, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι θέλουμε. Ο πλησιομάγειρας. Άμα δεν έχει φαγητό, ποιο στέει. Έτσι, μπράβο. Αυτοί που του φέρνουν τελικά. Ο αποθηκάριος, ναι. Ο αποθηκάριος. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται, παιδιά, το καινούργιο αποθήκη. Τι έπαθες, ρε. Πεθαίνω. Φαγητό. Πεθαίνει και ο τύπος ακόμα δουλεύει. Έλα εδώ, έχω εγώ να σε ταΐσω. Το μόνο κακό σε όλο αυτό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι άμα πάμε τοπική σε κάνα βράχο, όλα αυτά θα χαθούν. Εντάξει, άμα να πάμε έτσι. Oh, man. Δεν σου κάνει ποτέ το πλοίο εκτός από σήμερα. Λοιπόν, ελάτε απ' έξω, ελάτε απ' έξω να δείτε. Πού? Απ' έξω. Οκ, ναι, τι. Όχι, λοιπόν, βάλει έτσι. Και τα μπελίτσα, ρε, και λέει και storage. Ναι, και βελάκι! Άμα το ξεχάσεις, θα σου λέει μάγκα εδώ, αποθηκεύεις πράγματα. Περίμενε, περίμενε. Από εδώ έχεις βάλει είσοδο. Και από εδώ έχεις βάλει πάλι είσοδο. Έξοδο. Ναι, έξοδο είναι από την άλλη μεριά. Θα μπουν τα μπέλες και θα έχει έξοδο. Α, μπράβο, εντάξει. Κάνεις να σας πω και κάτι άλλο εγώ τώρα για αυτά που έχω γράψει εδώ. Για πες. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τις κάτω τα μπελίτσες γιατί δεν θα τις βλέπαμε εδώ πέρα. Εγώ έχω βλέπω γράψει... ρε φίλε, εσύ τώρα που είσαι 2 μέτρα και πας έτσι όλη την ναι, ώρα από okay. το space, έτσι. Εντάξει, εντάξει τα γάρια δεν είναι λιγότερο από 2 μέτρα. Έτσι ούτε εγώ τις βλέπω έτσι. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι λέει iron και scrap ας πούμε. Είναι το κουτί το αριστερό iron, το δεξί scrap. Εντάξει, και το staff από κάτω είναι, είναι τα δύο κάτω που είναι και τα δύο κουτιά. Γιατί είχαμε πολλές αντίκες και σκουπίδια. Σαβούρα, σαβούρα. Πες μπράβο, σαβούρα, ακριβώς. Ρε φίλε. Πολύ σαβούρα και τα βάλα και στα δύο. Δεν χωρίσε μόνο σε ένα. Εκτός αν τα πάρω κρανίο μια μέρα και τα πετάξω όλα. Θα δούμε. Μπορεί να τα βάλουμε και καμιά φωτιά, άμα έχει. Μπορεί και αυτό. Μπορούμε. Εσείς πείτε μου όμως, σας αρέσει, θα θέλατε το κάτι άλλο. Θα βάλουμε φωτιά μια μέρα.
Κοίτα, εγώ να πω ένα μπράβο στον Master Builder. Πού είσαι, Master Builder? Εδώ, μην ακουμπάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στον Master Builder, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το χώρο. Σωστός. Το έπακρο, κράτησε αυτό το τριγωνικό που είχαμε, ξέρεις, να σου δίνει και λίγο βάθος ότι και καλά έχεις μέσα. Ο τύπος πρέπει να παίζει τέτρις μικρός. Δεν ξέρω τι έκανε, μάλλον. Βλέπετε εδώ, μάγκες, σε ντουκάκια, το έτσι, στο βάθος. Και κλακ, κλακ, πες μελίτσα. Καταλαβες. Εγώ βλέπω ότι έχουμε πιο πολλά φώτα εδώ, παρά σε όλο το πλοίο. Φαίνεται ότι είναι το αγαπημένο του project. Ναι, είναι το. Για να βρίσκεις αυτά που θες. Μη λες μετά δεν έβλεπα. Να βλέπεις, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Οπότε, boys, τα πάμε. Και αν χαθεί κάτι, φταίει ο αποθηκάριος. Φεύγουμε. Ναι, 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 ναι. Πού είναι το πινέλο, πού είναι το πινέλο. Το πινέλο είναι... Η ποδιά, η κίτρινη, πού είναι. Ω, πεθαίνω της πείνας. Πρέπει να πάω να κοιμηθώ. Ρε, ακόμα εδώ είστε, ρε. Άμα γουστάρεις. Έλα, ρε, καπετάνιο. Ρε, φεύγουμε, ρε. Πού πάμε. Ξέρω εγώ. Θα κλείσουμε το επεισόδιο. Κλείνουμε το επεισόδιο, δηλαδή. Δεν πρέπει να κλείσουμε κι εμείς. Τι, 24-24 θα είμαστε εδώ. Εντάξει, τον αναλαμβάνω εγώ. Έφυγα, Ζόχαν. Μάγκες, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Το προτεκτάκι βγήκε καλύτερο από ό,τι το περιμέναμε. Τουλάχιστον εγώ. Οπότε ξανά ένα μπράβο στο Master Builder. Βγήκε όμορφο. Θα είναι πιο χρηστικό έτσι όπως το έφτιαξε. Πιο εύχρηστο μάλλον το ποσοστά. Πείτε μας ιδέες για μελλοντικά project. Έχουμε ακόμα να φτιάξουμε τις σωλήνες. Έχουμε να φτιάξουμε λίγο το δωμάτιο του Master Builder και λίγο του καπετάνιου. Αν έχετε κάποια ιδέα έτσι juicy, να μας πείτε κάτω στα comment. Φυσικά κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους! Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά!